Τον Αλέξανδρο έχω την τιμή να τον αποκαλώ φίλο από τη μέρα που πήρα το Ολυμπιακό μου μετάλλιο. Το ίδιο βράδυ που γίναμε Ολυμπιονίκες, μας καλέσανε στην ΕΡΤ για να δώσουμε τη συνέντευξή μας. Και όταν παίξανε την ανασκόπηση της ημέρας όλων των αθλημάτων, βλέπω στην οθόνη ένα παλικάρι να έχει πέσει κάτω και να φωνάζει «Μαμά, έσπασε! Έσπασε, μαμά!» Καταλαβαίνετε στα 15 χρονά μου μάτια αυτό πώς ακούστηκε. Ο στόχος μου λοιπόν ήταν την επόμενη μέρα, μόλις επιστρέψω στο Ολυμπιακό χωριό, να πάω να βρω αυτό το παιδί, να του δώσω λίγο με την παιδικότητά μου χαρά, να του παλύνω τον πόνο. Και τον βρήκα σε ένα καροτσάκι. Τον έκανα βόλτες και εκείνος μου έκανε πιλάτες. Αν ήθελα να φάω κάτι, το παίρνει εκείνο στο χέρι του σε περίπτωση που παίρνει κάποιο από την ελληνική αποστολή και δεν ήθελε να με δει να τρώω κρυφά. Το αστείο μας ήταν ότι αν τον είχα γνωρίσει όρθιο, δεν θα το πλησίαζα ποτέ. Γιατί ήταν γιγάντιος και εγώ ήμουνα δίπλα του. Πάρα πολύ μικρή. Αργότερα μεγαλώσαμε, γίναμε γονείς. Ο Αλέξανδρος έγινε σπουδαίος πατέρας, σπουδαίος σύζυγος. Ο μικρός του γιος έχει την ίδια ηλικία με το δικό μου μεγάλο γιο. Και καταλαβαίνω την αγωνία του να κερδίσει μέρα με τη μέρα. Για να έχουν τα παιδιά του κάτι να θυμούνται από εκείνον. Αλέξανδρε, δεν θα αφήσουμε εμείς τα παιδιά σου να ξεχάσουν το ζήσουν. Κάθε μέρα τους μιλάμε για σένα και θα τους λέμε πόσο σπουδαίο πατέρα είχανε. Το αποτύπωμα που αφήνεις είναι τεράστιο και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Εύχομαι τα μετάλλια αυτά που δωρίζεις να πιάσουν τόπο. Και αν τα πάρει κάποιος μεγαλόκαρδος, να τα χαρίσει πίσω στα παιδιά σου. Δείχνουν τον δρόμο, να μας δείχνουν το φως.
Υποκλίνομαι, Κύριε, σε αποχαιρετώ με απέραντη ευγνωμοσύνη για τον χρόνο που μοιραστήκαμε μαζί. Καλό ταξίδι στο φως. Ευχαριστούμε τον Δημοσθένη Ταμαρκό για τα συγκινητικά του λόγια.